πιο. Ναι. Ναι, αυτό θέλω να δοκιμάσω. Δοκίμασε το άλλο με τη σοκολάτα που σου αρέσει καλύτερα. Θα φάω τη σκέτη με την. Αυτό τι ωραίο κουτάλι. Είναι νηστίσιμη. Είναι νηστίσιμη. Δηλαδή μέσα δεν έχει αυγά. Όχι, όχι, δεν έχει καθόλου. Δεν έχει αυγά, δεν έχει βούτυρο, δεν έχει γάλα, δεν έχει κανονική κρέμα γάλακτος. Πώς την έκανε, ρε φίλε. Θα σας δείξω. Πάρα πολύ εύκολο. Άντε, είναι... μωρέ που είναι νηστίσιμη. Νηστίσιμη. Δεν σε πιστεύω. Παιδιά, είναι πολύ ωραία. Είναι διαφορετική. Είναι μους όμως. Ναι, είναι λίγο βαριά. Δεν είναι τόσο ανάλαφρη. Κοίταξε, δεν είναι τόσο αφράτη. Δεν είναι τόσο ανάλαφρη. Δηλαδή, δες εδώ πώς την παίρνω. Είναι αυτή η υφή της. Είναι πιο βουτυρένια η υφή. Ναι, ναι, είναι πιο βαριά. Δεν είναι τόσο μους αφρός. Δεν είναι ανάλαφρη, δεν είναι ανάλαφρη. Η υφή της δεν σου αφήνει την αίσθηση τη βουτυρένια. Είναι... Όχι, δεν έχει βούτυρο. Είναι ελαφριά. Ναι, 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 δεν έχει βούτυρο. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάρα η συνταγή, πολύ ωραίο. Να δούμε πρώτα τα υλικά και να σας πω τη συνταγή, η οποία είναι πάρα πολύ εύκολη. Θέλουμε μισό κιλό σοκολάτα μπίτερ 55 με 57% λιπαρά, 150 γραμμάρια μέλι, 220 γραμμάρια γάλα καρύδας, 150 γραμμάρια βούτυρο καρύδας, 800 ml φυτική κρέμα γάλακτος. Λοιπόν, να πω κάτι για τις φίλες μας τις νοικοκυρές, ότι στην περίπτωση που δεν έχουν βούτυρο καρύδας, θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν μαργαρίνη ακριβώς το ίδιο. Ή αν δεν έχουν γάλα καρύδας, μπορούν να βάλουν γάλα αμυγδάλου. Και θα συνεχίσει να είναι νηστίσιμη. Άμα τώρα δεν τους ενδιαφέρει τόσο το νηστίσιμο του πράγματος, μπορούν να βάλουν κανονικό γάλα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και πάρα πολύ εύκολη. Είναι δύσκολα να τα βρούμε αυτά. Όχι, σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Δεν σκέφτεσαι μόνο Αθήνα, γιατί μπορεί να είναι και σε ένα χωριό. Γι' αυτό είπα λοιπόν ότι αν δεν βρούνε βούτυρο καρύδας, μπορούν να βάλουν μαργαρίνη. Το άκουσα, το άκουσα. Αλλά φαντάζομαι ότι σήμερα προσπάθησα να βρω τρόπο να σπαταλήσω λίγο το χρόνο. Είναι τόσο εύκολο γλυκό. Αλήθεια. Ναι, κανονικά θα έπρεπε το γλυκό να το τελειώσω σε 2 λεπτά. Η κανονική μούσα έχει μέσα και... Μπορεί να έχει αυγά, μπορεί να έχει γάλα, κρέμα γάλακτος. Αναλόγως ποιο μους κάνουμε, βούτυρο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Βεβαίως. Εγώ έχω βάλει τη σοκολάτα μας σε μπεν μαρί και την έχω κρατήσει λιωμένη. Τώρα σε ένα κατσαρολάκι θα τοποθετήσω το βούτυρο. Άμα θέλετε να βάλετε βούτυρο καρύδας, προσέξτε να είναι αυτό που γράφει λάδι πεπιεσμένο σε μορφή βούτυρου. Μην πάρετε φυτικά λιπαρά που λένε ότι περιέχουν κάποια ποσοστά σε βούτυρο καρύδας. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Γευστικά δεν θα σας αρέσει. Μέλι, βούτυρο και γάλα καρύδας. Μέλι, βούτυρο, καρύδας. Και γάλα καρύδας. Το βούτυρο καρύδας πώς είναι? Να το. Αυτό εδώ. Να ρωτήσω κάτι. Είναι το βούτυρο καρύδας πολλές φορές χρησιμοποιούμε και στην ομορφιά. Το ίδιο βούτυρο καρύδας είναι, ναι. Πολύ πιθανόν, πολύ πιθανόν. Είναι το ίδιο, λέει, ναι. Πολύ καλό αυτό το βούτυρο. Να πάρει μία πολύ γρήγορη βράση. Και το πουλάνε στο σούπερ μάρκετ. Ναι. Ξέρεις ότι όλα τα παράγωγα από την καρύδα είναι ό,τι πιο υγιεινό μπορούμε να φάμε. Αν βρούμε ζάχαρη από καρύδα, είναι πραγματικά η πιο υγιεινή ζάχαρη που μπορούμε να φάμε. Το βούτυρο επίσης και το γάλα. Δείτε πώς είναι. Λοιπόν, μέλι, γάλα καρύδας και βούτυρο καρύδας. Και βούτυρο καρύδας. Εδώ έχω βάλει τη σοκολάτα και έχει λιώσει. Και τώρα... Η οποία είπαμε είναι μπίτερ. 55 με 57% λιπαρά. Και τώρα παίρνω. Μια μπίτερ θα πάμε να πάρουμε. Ναι. Εντάξει. Και τώρα παίρνω την κρέμα γάλακτο στη φυτική, παγωμένη, στο μιξεράκι μας με το σύρμα. Το αφήνω να χτυπιέται. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό, Φέη, είναι οι φίλες μας να καταλάβουν ότι αυτές είναι βασικές συνταγές. Τώρα, αν θέλουν σπίτι, μέσα, να προσθέσουν ινδοκάριδο, όταν τελειώσει η συνταγή, να προσθέσουν τρούφα, να προσθέσουν καρύδι, κάσιους, ό,τι τους αρέσει, σε ξηρό καρπό, σε αποξηραμένο φρούτο, όλα ταιριάζουν. Μπαχαρικά, που λατρεύω. Εδώ είναι η σκέτη σοκολάτα, Εδώ είναι η σκέτη σοκολάτα σε μπεν μαρί. Είναι έτοιμη.
Και εδώ σιγά σιγά. Μόλις μας λιώσει και αυτό. Εδώ έχουμε βάλει την κρέμα γάλακτος να χτυπιέται. Περίεργο πάντως έχει βγει. Δεν έχει γίνει. Ναι, γιατί τώρα δεν θυμίζει ότι έχει εδώ μέσα λάδι, όχι λάδι λέω, γάλα. Τώρα μόλις θα πάρει μια βράση θα ομογενοποιηθεί. Θα πάρω τώρα δύο ποτηράκια. Μέλι, γάλα, καρύδας. Και βούτυρο. Και βούτυρο, ε. Και βούτυρο καρύδας. Και τέλος αυτό ήταν, ναι. Αυτό είναι το γλυκό. Λοιπόν, έχει λιώσει το βούτυρο. Έλειωσε. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, στην μπασίνα μας ρίχνουμε τη σοκολάτα μας. Α, ωραία η σοκολάτα. Μπασίνα είναι το μπολάκι ναι, μας. Ναι. Κάποια ψυχή μου λέει μην τη λες μπασίνα. Γιατί? Γιατί δεν την ξέρει όλος ο κόσμος αυτή τη λέξη. Ωραία. Τώρα μπορούμε να το βάλουμε που είναι ζεστό. Αυτό θέλουμε. Να είναι ζεστό. Ναι. Αλήθεια. Ζεστό στη ζεστή σοκολάτα. Μάλιστα. Λοιπόν, κάτσε να το κάνω από εδώ. Θέλεις να σε βοηθήσω. Ναι, τέλεια. Για να δώσουμε και ωραίο πλάνο στο θράσο. Δεν σου μυρίζει καρύδα. Πολύ ωραία. Ζεστά, ε. Ναι. Έτοιμο. Κοίτα εδώ τι ωραίο γυαλιστερό γκανάζ έκανε. Αυτό είναι γκανάζ. Γκανάζ λέμε οτιδήποτε περιέχει σοκολάτα και κάποιο υγρό στοιχείο. Το γκανάζ μπορεί να είναι με χυμό, με γάλα, ακόμα και με νερό. Έτοιμο γυαλιστερό. Εδώ τι έχει γίνει, παιδιά. Η κρέμα γάλακτος είναι σχεδόν έτοιμη. Φυτική κρέμα γάλακτος. Φυτική βέβαια, για να και είναι θα νησίσιμο. Θα κάνεις τη μίξη ουσιαστικά. Ναι. Το ότι αυτό είναι ζεστό. Δεν και αυτό πειράζει. Είναι κρύο. Η κρέμα γάλακτος έχει την τάση, η φυτική κρέμα, να μην καταλαβαίνει τίποτα. Είναι ανθεκτική. Ναι, είναι πολύ ανθεκτική. Η ζωική είναι πολύ πιο ευαίσθητη. Αλλά ακόμα και γι' αυτό, και χαίρομαι πολύ που με ρώτησες αυτό, Φέη, ακόμα και γι' αυτό θα κάνω κάτι για να σώσουμε την κατάσταση. Λερώθηκες. Όχι. Όχι πολύ. Λέρωσα και το θράσο. Νομίζω έχω λερώσει και την κάμερα. Τι είναι, μη σε καθαρίσω. Εγώ φταίω. Ωραία. Τώρα είναι. Κάτι λίγο ακόμα, ε. Σε είδα.